Βλέπουμε ομάδα πολιτών μάλιστα επικρατεί και ένταση εκεί, να ανεβαίνει τα σκαλιά στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου, προσπαθεί δηλαδή να φτάσει στο γραφείο του Υπουργού. Δικαίως οι άνθρωποι ζητούν μια συνάντηση με τον Υπουργό, θα έπρεπε αντιπροσωπεία τους. Έπεσαν δακρυγόνα. Έγινε χρήση χημικών εκεί. Έγινε χρήση χημικών. Βλέπουμε ένταση στα σκαλοπάτια. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις σε μια χώρα που έχει νόμους, που έχει κανόνες και που τους στηρεί? Το βλέπουμε και το καπνό. Τι είναι αυτά, από πού? Συγγνώμη, είναι αστυνομικός τώρα μόνος του μέσα στα σκαλοπάτια και προσπαθεί να τους. Παιδιά, είναι απίστευτες καταστάσεις αυτές. Όχι να τους αποδίδει, να τους πείσει να φύγουν. Να τους πείσει ένας άνθρωπος μόνο του, τον βλέπετε τον ένστολο αστυνομικό στα σκαλοπάτια μπροστά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εικόνες οι οποίες θα ταξιδέψουν στον κόσμο. Εικόνες που αν έρχονταν από αλλού θα μιλούσαμε για απόλυτη αναρχία. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Δημοσιογράφος σας λέει. Άσπρο ψέματα. Δεν είναι ένστολος αυτός. Όχι, λοιπόν, δεν είναι ένστολος. Υπάρχει όμως νομίζω ένας αστυνομικός. Και εγώ νομίζω ότι είδα κάποιον με καπέλο. Νομίζω ότι κάποιον. Νάτος, ανάμεσα λοιπόν αστυνομικός. Ναι, ο οποίος προσπαθεί. Ακούμε, Γιώργο, ακούμε. Λοιπόν, έχουν βγει, κοιτάξτε το σκηνικό. Έχουν βγει στα μπαλκόνια όλοι οι ένστολοι στρατιωτικοί. Η ασφάλεια έχει παραδοθεί. Δεν υπάρχει ασφάλεια στον αύριο χώρο.